Φίλες και φίλοι, συγκρότησες και σύντροφοι, καλησπέρα. Ξεκινώντας από την εποχή του διαφωτισμού, η εκπαίδευση θεωρείται ευρέως στο πιο σημαντικό βαθμό για την υποδόμηση μιας αξιοπρεπούς και συνεχόμενης εξελισσόμενης κοινωνίας. Αν προσεγγίσουμε την εξέλιξη της κοινωνίας μέσα από την πορεία ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, τότε θα διαπιστώσουμε στο πλαίσιο του ιστορικού χρόνου ότι σε μια ορισμένη στιγμή η επιστήμη μετατρέπεται σε άμεση παραγωγική δύναμη και υπάρχει τυπικά και ουσιαστικά στο κεφάλαιο. Είναι μια παράλληλη πορεία με την εργασία. Από αυτή τη στιγμή, εργαζόμενοι και επιστήμη καθιστάται οι δύο βασικότερες παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας, με κυρίαρχη παραγωγική δύναμη τον εργαζόμενο άνθρωπο. Ωστόσο, στις μέρες μας, η αξία της εκπαίδευσης έχει πέσει σε δυσμένεια ως αντανάκλαση της κυριαρχίας του καπιταλισμού, δημιουργώντας σταδιακά ένα πλαίσιο που η εκπαίδευση περιορίζεται ολοένα και περισσότερο στη στήρα απόκτηση εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου. Η εξάπλωση της διαδικτυακής εκπαίδευσης, που επιταχύθηκε σε άλλο προηγούμενο κλίμακα από την πανδημία, επέτρεψε στους κεφαλοκρατικούς ομίλους να απαγορεύουν ολοένα και περισσότερο το πώς θα εκτελούνται οι διαδικασίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η συνεχής διείσδυση αυτών των ομίλων στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό οικοδόμημα οδηγεί σε μετασχηματισμό των παραδοσιακών ακαδημαϊκών πρακτικών. Η εκπαίδευση, όπως τη γνωρίζουμε, τείνει να απολέσει κάθε κοινωνικό, παιδαγωγικό και επιστημονικό ρόλο και παραδίδεται ολοκληρωτικά στην ελεύθερη αγορά και τους νόμους της. Οι κρατικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2021 έφτασαν τα 2.645 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό την κατατάσσει στις τελευταίες θέσεις πανευρωπαϊκά. Συγκριτικά, το ποσό που δαπανήθηκε το ίδιο έτος για αμυντικές δαπάνες ήταν 6,6 δις. Ποσό που αντιστοιχούσε στο 3,6% του ΑΕΠ της χώρας, πολύ παραπάνω από το 2% που αξιώνει ακόμα και το ΝΑΤΟ για τις χώρες μέλη. Κατά τα έτη 2008-2021, η αθρηστική απώλεια της δημόσιας χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τα επίπεδα προοικονομικής κρίσης, ανέρχεται σε 6,1 δις ευρώ, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΚΕΠΗ. Τα υποστελεχωμένα και χρηματοδοτούμενα ελληνικά πανεπιστήμια καλούνται να προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών και την έρευνά τους, αποκλειστικά και μόνο πάνω στις απαιτήσεις της αγοράς, αποκομμένα από τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Η γνώση που προσφέρεται κατακαιρματίζεται σε πολλές ασύνδετες και άχρηστες στην πραγματικότητα πληροφορίες, ενώ έχει αλλοιωθεί πλήρως και ο χαρακτήρας του πανεπιστημιακού δασκάλου με ένα μεγάλο μέρος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, τα μέλη ΔΕΠ δηλαδή, να ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την ικανοποίηση των επιταγών και επιδιώξεων μεγάλων επενδυτικών ομίλων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα δίδυση τέτοιων ομίλων στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο αποτελούν τις μνημόνιες συνεργασίες μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Grand Thornton και τα μνημόνια συνεργασίες μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της Huawei και της Deloitte. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν τμήματα, όπως το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, που στα μαθήματά τους έχουν ενσωματωθεί υποχρεωτικές διαλέξεις από τα ελληνικά και την ΤΑΝ, με την παρουσία των φοιτητών να αποτελεί βασική προϋπόθεση για να περάσουν το μάθημα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και εκδηλώσεις, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες στην περιοχή μας, το Startup Europe Week, μια εκδήλωση μορφής επιχειρηματικότητας, στόχος της οποίας, όπως λένε και οι διοργανωτές της, ήταν να βοηθήσει τους επιχειρηματίες να αναπτυχθούν από όπου και αν βρίσκονται ή προέρχονται. Τέτοιες εκδηλώσεις επιδιώκουν να φέρουν σε επαφή το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με τις δραστηριοποιούμενες νεοφυείς επιχειρήσεις και συγχρόνως να ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων startup, ενημερώνοντας για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία τους επίδοξους επιχειρηματίες. Την ελόγω εκδήλωση διοργάνωσε και φιλοξένησε το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 10 από τους 17 startup που παρουσίασαν το προφίλ τους ανήκουν σε πανεπιστημιακούς, 7 εκ των οποίων είναι μέλη του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Οι εταιρείες που δημιουργούνται από μέλη ΔΕΠ έχουν πλέον στη διάθεσή τους τον εξοπλισμό του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και επιδιώκουν αφενός να απορροφήσουν ζεστό ευρωπαϊκό χρήμα που θα αφορά στην καινοτομία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καινοτομία που στην αντιλαμβάνεται το μεγάλο κεφάλαιο από το πρίσμα της πράσινης μετάβασης, αφετέρου να εκμεταλλεύονται στις πυρηνικές την εργασία, την έρευνα, τις ιδέες και γενικότερα την προσφορά μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτών με αντάλλαγμα ένα κομμάτι ψωμί. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η έρευνά μου σχετίζεται με την ανάπτυξη εργασιών και την ανάκτηση σπάνιων γεών από την Ιπτάνη Μητέφρα. Οι σπάνιες γεές αποτελούν κρίσιμα στρατηγικά μέταλλα που θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση και την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση θα οδηγήσουν σε δραστική αύξηση της ζήτησης σε ορισμένες κρίσιμες πρώτες ύλες και αυτό αποτυπώνεται στο σχετικό νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Μάρτιο. Δεδομένου ότι εδώ και 3 χρόνια η συμβολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην έρευνά μου ήταν ελάχιστη έως ανύπαρκτη, δεν υπήρξε ούτε μία φορά που να υπέβαλα κάποια πρόταση χρηματοδότησης σε οποιοδήποτε φορέα, χωρίς να αναγκαστώ να υπερτονίσω τη βασική θεωρητικά αντίφαση του αντικειμένου της έρευνάς μου. Το πόσο επιζήμια είναι δηλαδή η παραγωγή πτάμινης τέρμας από την καύση και την ίδια το περιβάλλον και ταυτόχρονα πόσο σημαντική είναι η ανάκτηση κρίσιμων μετάλλων από βιομηχανικά παραπροϊόντα και η κουλτούρα της κεντρικής οικονομίας γενικότερα.
Το παραπάνω αποτελεί βασική προϋπόθεση για να καταστεί έρευνά μου εγκλειστική. Προϋπόθεση που καμία σχέση δεν έχει με την επιστημονική αξία της διακριβής για το κοινωνικό σύνολο, αλλά σχετίζεται με τις ανάγκες του κεφαλαίου όπως αυτές ορίζονται μέσα από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πράσινη μετάβαση. Η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου αποτυπώνεται και στον αριθμό όλων των κατηγοριών εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων. Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το συνολικό εκπαιδευτικό προσωπικό στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας αριθμούσε 16.566 εργαζόμενους, μειωμένο κατά 32,7% σε σχέση με το 2008-2009. Κατά την τελευταία δεκαετία χάθηκαν 7.904 θέσεις εργασίας εκπαιδευτικού προσωπικού στα δημόσια πανεπιστήμια, με 1.877 από αυτές να αφορούν θέσεις μελών ΔΕΤ. Αρκετά ξανά τώρα, ομιλώναμε και άλλοι υποψήφοι διδάκτορες συμμετέχουν στη διδασκαλία πρωτοχειακών μαθημάτων ως εντεταμένοι διδάσκοντες, καθώς τα υπάρχοντα μέλη ΔΕΤ έχουν αναλάβει το μέγιστο αριθμό μαθημάτων που δικαιούται ο καθένας να αναλάβει. Οι μηνιαίες απολαυές της τάξης των 300 ευρώ ισούνται κυριολεκτικά με ένα κομμάτι του ψωμίου που σα ανέφερα και παραπάνω. Η υποστελέχωση σε συνδυασμό με τα προβλήματα της υποχρηματοδότησης και της έλλειψης κατάλληλων κτηριακών υποδομών οδηγούν με βεβαιότητα όχι μόνο σε κουβάδιση του επίπεδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά και συνθήκες αντικειμενικής αδυναμίας λειτουργίας, ακόμα και για περισσότερες σε σχολές που παραδοσιακά προσέλκυαν αριστούχους μαθητές, όπως η φαρμακευτική ΤΑΠΗΘΙΤΑ. Η μάθηση σε περιβάλλον εκπαιδευτικής πλατφόρμας και η λειτουργία δικτών για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας φοιτητών, εργαζομένων και ιδρυμάτων έχει γίνει πλέον κανόνας. Όλα αυτά συμβάνουν στη σταδιακή εξατομίκευση της μαθησιακής διεργασίας και στην αύξηση του αθέμητου ανταγωνισμού μεταξύ φοιτητών και εργαζομένων. Ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο θα λειτουργεί με τους κανόνες της ζούγκλας, προθάλαμος της κοινωνίας που οραματίζει ο καπιταλισμός. Διαμορφώνεται έτσι ένα νέο, ευέλικτο επιστημονικό και εργατικό δυναμικό των καταρτισιακών διαδικασιών και της απασχολησιμότητας μέσα από τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ούτε πλήρης μόρφωση, ούτε εξασφαλισμένη εργασία. Αντίθετα, υπαγορευμένη αμάθεια και μερική απασχόληση, μερική κοινωνική ασφάλεια και σύνταξη, εξασφαλισμένη όπως ανεργία. Τυχαία που δεν κατοχυρώνουν άσκηση επαγγέλματος, κομμένα κραμμένα στις ανάγκες των εργοδοτών, κατηγοριοποίηση αποφύτων και τμήματων, ανταγωνισμός με αποτέλεσμα τη συντήρηση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων προς τα κάτω και μετατροπή των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε απλά προσόντα και περιγράμματα γνώσεων. Όπως εύστοχα διαπίστωσε ο Έγκλερ 1,5 αιώνα πριν, η μόνη διαφορά με την παλιά ειλικρινή δουλεία είναι ότι ο εργαζόμενος του σήμερα φαίνεται να είναι ελεύθερος, επειδή δεν πόνει και μια για πάντα, αλλά κομμάτι-κομμάτι, με τη μέρα, την εβδομάδα, το έτος. Και επειδή δεν υπάρχει διοκτήτης που το βράει στον άλλο, αλλά αναγκάζεται να πουλήσει ο ίδιος τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο. Αντί να είναι δούλος του συγκεκριμένου προσώπου, είναι του συνόλου της τάξης που κατέχει την ιδιοκτησία. Μεγάλο ενδιαφέρον για διάφορους εκπαιδευτικούς ομίλους παρουσιάζεται το ζήτημα των φοιτητικών κατοικιών. Ένα ζήτημα με τεράστια δυναμική κερδοφορία για τους ίδιους. Το οξύ πρόβλημα στέρασης των φοιτητών που συνεχώς επιδεινώνεται εξαιτίας της εκτίμηση των ελληνικών και της έλλειψης φοιτητικών εστιών στα κρατικά πανεπιστήμια, έχει αρχίσει να διαφέρει επενδυτικά και τον χώρο κλάδο του real estate, ακολουθώντας το ευρωπαϊκό τρένο. Ανακοινίζοντας ολόκληρες πολυκατοικίες ή κλειστά κτίρια, μεγάλη παίκτες της αγοράς ακινήτων φιλοδοξούν να αποκομίσουν σημαντικά ωφέλη, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια εν ώψη και της ίδρυσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Όπως κοινικά δηλώνει ο Λουκ Ντόνσον, επικεφαλής της Κολίερς, εταιρείας που πρωτοστατεί στον κλάδο του real estate, στην Ελλάδα η προσφορά σε φοιτητικές κατοικίες είναι πολύ χαμηλή και εδώ βρίσκεται μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία. Η επένδυση πρέπει να βρίσκεται κοντά σε πανεπιστήμια και να υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα φοιτητικής στέγασης που θα αντικατοπτρίζουν την οικονομική δυνατότητα των φοιτητών. Στην Ελλάδα ο αριθμός των ξένων φοιτητών είναι μικρός και βρίσκεται περίπου στους 40.000, κυρίως λόγω του προγράμματος Εράσμους, τη στιγμή που στη Βρετανία και την Ισπανία ανέρχεται στους 680 και 180.000 αντίστοιχα. Οι ανάγκες όμως και των Ελλήνων φοιτητών είναι μεγάλες. Οι φοιτητικές αιστείες των κρατικών πανεπιστημίων καλύπτουν τη στέγαση περίπου του 5% των φοιτητών, ενώ οι υπόλοιποι αναγκάζονται είτε να παραμείνουν στην οικογενειακή αιστεία, είτε να αναζητήσουν διαμέρισμα σε μια έντονα μοναδική αγορά. Σε έκθεση για τη φοιτητική στέγη, η εταιρεία GeoAccess καταγράφει μέση ετήσια αύξηση των τιμών ενοικίων κατά 18,7%, ενώ συγκρίθηκαν πριν από 10 χρόνια, όταν ξεκίνησε η σχετική καταγραφή, παρατηρείται σωρευτική ανάπτυξη κατά 62%. Μέσα στο πρώτο τετράμινο του 2024, οι διαγωνισμοί της DIP για τις φοιτητικές αιστείες σε Κρήτη και Θεσσαλία θα ολοκληρωθούν. Ανάδοχος και στα δύο πανεπιστήμια είναι η Μπρακάτ. Το αντίστοιχο έργο της DIP κατασκευής 3.000 φοιτητικών κλινών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει προσελκύσει 5 εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές είναι η Άκρο Παραχωρήσεις, η Συνεκριβνέως, η Άβαξ, η ΓΕΤ Τέρνα και η Ίντρακο Κατασκευές. Τέλος, 5 είναι και οι μνηστήρες που διεκδικούν το έργο της DIP για τις φοιτητικές αιστείες του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας. Για Τέρνα, Άμαξ, Ίντρακα, Τιλνέος, Δεκάρ, όλοι τους γνωστοί και μια εξαιρετή.
Στην πραγματικότητα, κάθε κυβέρνηση που εξυπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο είναι υποχρεωμένη να είναι αυταρχική απέναντι σε κάθε χώρο στον οποίο συγκίθεται και δεν αφρίζεται από ο πληθυσμός, ακριβώς επειδή αυτή είναι η χώρα στις οποίες δομείται η κοινωνικότητα, κοινωνία και πολιτικό σώμα. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει να διανύσει το σημαντικότερο από αυτούς τους χώρους το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Η υποχρωματοδότηση, οι συντεχνητές πρακτικές, η συνολική απαξίωση θα δημιουργήσουν συνθήκες όλων εκ τούτου, εξοδικαιώνοντας πλήρως το δημόσιο πανεπιστήμιο, καθιστώντας το εύκολο δωράκι από το μεγάλο κεφάλαιο. Ποια είναι όμως η δική μας πρόταση? Πάντα θα υπάρχει και θα λειτουργεί σαν φράγκο για εμάς η παρακαταθήκη της Σοβιετικής Ένωσης. Η εκπαίδευση στη Σοβιετική Ένωση ήταν ένα συνταγματικά καταχειρωμένο δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους. Η κατάργηση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής απελευθέρωσε τον άνθρωπο από τα δεσμά της μισθωτής σκλαβιάς, επιτάχυνε την ανάπτυξη της παραγωγικής ερευνητικής διαδικασίας χωρίς εκμετάλλευση, με αποτέλεσμα μια θεαματικά γρήγορη άνοδο της κοινωνικής ευημερίας. Οι απόφοιτοι της ενότητας εκπαίδευσης δεν χρειάζονται να ψάξουν για δουλειά. Κάθε ίδρυμα ενταγμένο στο γενικό σχεδιασμό καταμέριζε τους αποφοίτους σε θέσεις εργασίας τουλάχιστον 6 μήνες πριν την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η σιγουριά στην εργασιακή προοπτική δημιούργησε τις συνθήκες για όσο το δυνατόν πιο ελεύθερη επιλογή επαγγέλματος και σεβασμού των κλήσεων, αφού έπαιρναν οι βάσεις για κατάργηση των ανισοτήτων και της ανεργίας. Έτσι, όλοι είχαν εξασφαλισμένη εργασία, δημόσια δωρεάν επειδή περίθαλψη και παιδεία, παροχή φθηνών υπηρεσιών από το κράτος, κατοικία, καθολική πρόσβαση στην πνευματική και πολιτιστική δημιουργία. Η ταχύτατη ριζική εξάρτηση της τρομερής κληρονομιάς του αναλφαβητισμού, σε συνδυασμό με την άνοδο του γενικού επίπεδου μόρφωσης και ειδίκευσης και ο εκμηδενισμός της ανεργίας αποτελούν μοναδικά σοσιαλιστικά επιτεύγματα ανεύθυνα για τον καπιταλισμό ακόμη και σήμερα. Το σοβιετικό εκπαιδευτικό σύστημα αναγνωρίζονταν και από τους δυτικούς για τη σαφέστατη συντριπτική υπεροχή του στη σφαιρικότητα των γνώσεων που πάρει στους νέους. Η σύνδεση των πανεπιστημίων με την οικονομία υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Το θέμα λοιπόν είναι με ποια οικονομία και για ποιο σκοπό. Η πρότασή μας για ένα πανεπιστήμιο που θα συμβαδίζει με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του σήμερα είναι εφικτή. Είναι εφικτή γιατί τα υλικά με τα οποία θα το οικοδομήσουμε υπάρχουν ήδη. Το έμπειρο εργατικό δυναμικό υψηλής τεχνολογικής και επιστημονικής ειδίκευσης. Η αλματώδης ανάπτυξη επιστήμης και τεχνολογίας. Ο πλούτος που παράγει η εργατική τάξη. Οι τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας. Βασική προϋπόθεση όμως είναι να ενωθούν όλα αυτά κάτω τον έλεγχο από αυτών που τα δημιουργούν. Ένα πανεπιστήμιο που θα είναι αποκλειστικά δημόσιο, με μόνιμο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, με σύγχρονες υποδομές και εργαστηριακό εξοπλισμό που θα στηρίζει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες με γνώμονα την βελτίωση της ζωής του λαού. Θα διαμορφώνονται έτσι επιστήμονες με κοινωνική ευθύνη και ανθρωπιά. Ένα πανεπιστήμιο που θα είναι οργανικά ενταγμένο στην κοινωνικοποιημένη οικονομία και τον κεντρικό σχεδιασμό της, θα εκτελεί το δικό του ρόλο στην ανάπτυξη των παρακόρων δυνάμεων και στην αξιοποίηση των σημαντικών παραγωγικών δυνατοτήτων που ήδη έχει η χώρα. Ένα πανεπιστήμιο που θα προσφέρει σε όλους τους φοιτητές τη δυνατότητα να σπουδάσουν απρόσκοπτα, χωρίς οικονομικούς καταναγκασμούς, με καθολική φοιτητική μέρημνα που θα περιλαμβάνει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σύντηση, στέβαση, συμβράματα, μεταφορά και θα καλύπτει τις ουσιαστικές ανάγκες σε άθληση, πολιτισμό και διακοπές. Ένα πανεπιστήμιο που θα καλλιεργεί την αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης του επιστήμονα με βάση το ότι η επιστήμη έχει κοινωνική πηγή και θα πρέπει να επιστρέψει στον δημιουργό της όλη την ανθρωπότητα. Το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της 5ης 8 Δευτέρου ήταν το μαζικότερο των τελευταίων χρόνων με συμμετοχή περίπου 30.000 φοιτητών από 250 τμήματα πανελλαδικά. Χαιρετίζουμε όλους τους φοιτητές που έδωσαν ένα μεγαλειώδη δίμηνο αγώνα ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κατάφεραν μέσα σε ένα αρνητικό συσχετισμό να συγκρίσουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να διαμορφώσει όρους συνένεσης και αποδοχής της πολιτικής στα πανεπιστήμια, να σπάσουν την αντίληψη ότι είναι κανονικότητα να μην έχουν εργαστήρια, να μην έχουν σπουδές και ζωή με δικαιώματα. Η κυβέρνηση μπορεί να ψήφισε το σχετικό νόμο, αλλά έχει απέναντί της αποδεδειγμένα πλέον τη μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών που το καταψήφισαν στα αμφιθέατρα και τους δρόμους και έδωσαν μια ξεκάθαρη απάντηση στην εξεταλείας υποφάτηση του φοιτητικού κινήματος και στην προπαγάνδα περί διχειρών πλειοψηφιών. Χιλιάδες φοιτητές που θα αποτελέσουν το αυριανό επιστημονικό δυναμικό της χώρας διαπαιδαγωγήθηκαν ταξικά, έβαλαν συμπεράσματα, έμαθαν να διεκδικούν, να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους και εν τέλει να βλέπουν ότι η δύναμη βρίσκεται στην οργάνωση στους φοιτητικούς συλλόγους. Όταν στην αντίληψη του καλλιεργείου του σημερινού πανεπιστήμιο, όλο και περισσότεροι συνειδητοποιούν ότι η ατομική προσπάθεια δεν αρκεί αν συνδεθεί με τη συλλογική δράση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, όλα τα παραπάνω συνιστούν βασικό κομμάτι της πάνης μας για μια νέα πιο ανθρώπινη κοινωνία. Στους δύο μήνες που απομένουν μέχρι τις ευρωεκλογές, ας εντατικοποιήσουμε τον αγώνα μας και ας αποτελέσουμε παράδειγμα ώστε να καταλάβει ακόμη μεγαλύτερο μέρος του λαού ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος, καλύτερος για όλους. Ο δρόμος των εργαζομένων, των αγροτών, των φοιτητών. Ο δρόμος του μέλλοντος και της πρωτοπορίας. Η συμπόρευση προοπτικά είναι αυτός ο δρόμος. Καλή δύναμη και πραγματικά.